να πείτε, μια μικρή διακοπή. Τι έχετε να πείτε για το λείψανο του Βυσσαρίου να πουλιώνει? Και αποδεδειγμένα ήταν μια πράξη απάτη. Ναι, μην πάμε στο θέμα του Βυσσαρίωνα, γιατί έχω ειδική ενότητα στην εκπομπή για το θέμα του Βυσσαρίωνα. Επειδή ήταν πρόσφατο και επειδή απασχόλησε την κοινή γνώμη, θα το δούμε σε λίγο. Ας γίνει τώρα μια τοποθέτηση πάνω στα λείψανα γενικότερα, τα Άγια Λείψανα της Εκκλησίας μας. Επειδή το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι τα Ιερά Λείψανα, τα Άγια Λείψανα, τα οποία από κάποιους αμφισβητούνται, θα ήθελα, αν θέλετε, στο θέμα αυτό να τοποθετηθείτε. Ρωτήσουμε να απαντήσω. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πω ότι άρχισε αυτή η υπόθεση με τα σκηνώματα των μαρτύρων. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε η υπόθεση των σκηνωμάτων. Βιβλική βάση υπάρχει, είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Βιβλική βάση θα έλεγα όχι ακριβώς. Ωραία, απαντήστε. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Το γεγονός ότι δεν αποσυντίθενται τα σώματα των Αγίων. Αυτό είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Φυσικό φαινόμενο λέτε. Καθαρά φυσικό φαινόμενο είναι. Το γεγονός ότι ευωδιάζουν. Κοιτάξτε, το αν ευωδιάζουν ή όχι δεν μπορώ να το ξέρω ή δεν ξέρω με ποιους τεχνητούς ή όχι τρόπους μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Επ' αυτού θέλω να δώσω μια απάντηση. Και μάλιστα θα έλεγα ότι όταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας μου δίδασκε τα σχετικά με τους ναούς της Θεσσαλονίκης, μου είχε υποδείξει τον αγωγό από τον οποίο κυλούσε το μύρο προς τον τάφο του Αγίου. Και ήταν και προχριστιανικό, κύριε Τα λένε οι ίδιοι, κύριε. Το γνωρίζετε αυτό. Όπως καταλάβατε, δεν είναι ήταν προχριστιανικό θέμα. Ο αγωγός, ο χώρος όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Δημητρίου. Τεχνολογία θαυμάτων. Ήταν αρχαίος ελληνικό.